Η πανδημία αλλάζει όπω όλα. Δείχνουν το σχεδιασμό του Υπουργείου Οικονομικών σε ό,τι έχει να κάνει με τι αλλαγέ στι αντικειμενικέ αξίε, στην προσπάθεια εναρμονισμού του με τι εμπορικέ. Έτσι, σε ό,τι αφορά τον έμφυε του 2021, θεωρείται σχεδόν δεδομένο ότι θα παραμείνει στο ίδιο πλαίσιο τιμών. Ω προ τα αντικειμενικέ αξίε, δεν θα υπάρξει καμία διαφοροποίηση σε σχέση με πέρυσι. Θα είναι ακριβώ ο ίδιο ο έμφυε. Θα είναι όμω μειωμένο σε περίπου 300.000 φορολογουμένου και αυτό γιατί θα έχουν μειωμένο εισόδημα. Άρα λοιπόν θα λάβουν τη μείωση που ο νόμο προβλέπει για οικογενειακά εισοδήματα κάτω από 9.000 ευρώ. Μειωμένα εισοδήματα και τζίρι θα σχήνουν το χώρο μια σειρά από μειώσει ω προ τα ποσά που θα αντιστοιχούν στου φόρου εισοδήματο. Ενώ ήδη η αγωνία επαγγελματιών που επί μήνε βιώνουν είτε το προσωρινό λουκέτο είτε το επαναλαμβανόμενο, είναι έντονη ω προ τα ενισχυτικά μέτρα που θα πρέπει να πάρει το Υπουργείο για να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Η αγωνία των πολιτών, κυρίω των το όσων ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα είναι τεράστια, φαίνεται στην καθημερινότητα, η αβεβαιότητα επίσης μεγάλη και θα πρέπει άμεσα από το Υπουργείο να ληφθούν αποφάσεις τόσο για τα τεκμήρια όσο για το, την προκαταβολή φόρου εισοδήματο αν θα ισχύσει σε τι ποσοστό και με ποιο τρόπο θα υπολογιστεί η όποια μείωση. Όπω επίση και το θέμα του χτισήματο αφορολόγητου, που θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή που συζητάμε, είναι το 30% του εισοδήματο, που πρέπει ε, να έχει πληρωθεί σε δαπάνε με πλαστικό χρήμα. Πάντω, στο επίκεντρο των συζητήσεων, υπό την πίεση τη κλειστή αγορά, βρίσκεται και η ποσόστοση του 30% που πρέπει να διασφαλίζεται σε ό,τι αφορά το ύψο των αγορών με κάρτα. Σε μια χρονιά με μηδενικά εισοδήματα, χωρίς uh, τζίρους ή χωρίς χρήματα, το ελάχιστο που έχει να κάνει το Υπουργείο είναι να επιστρέψει στο παλιό καθεστώς του 10% για να μην πω ότι για φέτος ειδικά δεν θα πρέπει να ισχύσει η υποχρέωση. Είναι χαρακτηριστικό ωστόσο ότι εκατοντάδε χιλιάδε εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που βρέθηκαν ή εξακολουθούν να βρίσκονται σε αναστολή σύμβαση εργασία δεν φορολογούνται για τι αποζημιώσει ειδικού σκοπού που εισέπραξαν, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσει λογιστικών γραφείων, εκατοντάδε χιλιάδε φορολογούμενοι θα έχουν μειώσει στα φορολογητέα εισοδήματά του που μπορεί να ξεκινούν από 20 και να φτάνουν μέχρι και το 50%.